καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κυριάκο μου. Εγώ να σα ευχηθώ έτσι όλα τα καλά καλύτερα στην εκπομπή σα. Και για εσά να είστε να καλά. Να είστε το σπουδαίο που στο Υπουργείο όλα αυτά τα χρόνια. Να έχετε υγεία και όλα τα καλά που σας εύχομαι πραγματικά έτσι για την επιτυχημένη σας εκπομπή που κάνετε κάθε μέρα Σερχίσουμε. στον Αντένα. Ευχαριστούμε όλοι με υγεία. Πάμε να δούμε τους πραγματικούς ήρωες, τις μάχες που δίνουν με τις οικογένειές τους και την δική σας συνεισφορά του Υπουργείου της Υγείας. Αυτή τη στιγμή πόσοι άνθρωποι είναι σε ένα νοσοκομείο του εξωτερικού και παίρνουν συγκεκριμένες θεραπείες. Καταρχήν θα πρέπει πριν να ξεκινήσω και να σας αναλύσω όλους αυτούς τους ασθενείς το σύνολο αυτή τη στιγμή έχουμε 64 ασθενείς σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Θα σας τους αναλύσω, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να ευχαριστήσω ε, και τους, την, αυτή τη μικρή ομάδα ε, που έχω στο Υπουργείο Υγείας, τους δύο προϊστάμενους, τη Χριστοδουλίδου, ε, την Αναστασία και τον Νίκο το Γερούδη, με την ομάδα οκτώ ατόμων, οι οποίοι εμείς πραγματικά καταθέτουμε την ψυχή μας για αυτούς ε, τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι παίρνουν δύσκολα. Αυτό. Ε, είναι δεδομένο αυτό το οποίο σας λέω. Σήμερα αυτή τη στιγμή έχουμε 64 ασθενείς, έχουμε μόνο στη Γερμανία, έχουμε 30 ασθενείς. Έχουμε ε, ασθενείς τους οποίους 11 περίπου ασθενείς που έχουμε στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Frankfurt που είναι 45 λεπτά εκτός ε, Γερμανίας. Εκεί έχουμε όλα τα περιστατικά τα οποία είναι με λευχαιμίες, με πολλαπλού μυέλωμα τα οποία άλλοι μεταμοσχεύτηκαν, άλλοι περιμένουν ε, τη μεταμόσχευση. Αλλά κάτι σημαντικό ε, που πρέπει να πω ε, για αυτούς τους ε, ασθενείς εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι ότι στις 23 Δοδεκάτου είχα κάνει έτσι ένα τελεκόφερας ε, με την διοίκηση εκεί της Πανεπιστημιακής Κλινικής, Στη Γερμανία, στην ναι. Γερμανία και ζήτησα και αυτό το κατάφερα ότι από χθε, αυτοί οι ασθενεί στα, στα σπιτάκια τα οποία νοικιάζουν λίγο πιο έξω από το νοσοκομείο, δεν θα πληρώνουν απολύτω τίποτε. Σημαντικότατο. Είναι, παίρνουν ανάσε γιατί το να είσαι ανάσα... Κύπρου για θεραπείε, τρέχουν τα έξοδα. Ναι, είναι μια σημαντική ναι. ανάσα για ναι. την μία ε, Ήταν μια ηταν μια συνεδριαση που διήρκησε περίπου μία ώρα με τη διοίκηση του νοσοκομείου και κατάφερα εγώ και να δεν μην θα πληρώνω. Αυτοί οι άνθρωποι αυτοί αυτοί το αυτό το ποσό δεν θα πληρώνουν αυτό το ποσό. Όμω συγχρόνω. εμεί, εμείς, δηλαδή το έξοδό του θα είναι το φαγητό του. Και το έξοδο θα είναι οι μετακινήσει. Αλλά εμεί κανονίσαμε να παίρνουν μια κάρτα, μηνιαία κάρτα, για τι διάφορε μετακινήσει του με τα λεωφορεία. Με λιγότερο κόστο, φαντάζομαι. Ε, περίπου 42 ευρώ. Και επίση του επλήρωναν όμω, και τώρα συνεχίζεται, το ταξί το οποίο του παίρνει από το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Είναι το κόστο ω το Φραγκφόρντερ, είναι 75 ευρώ. Το νοσοκομείο θα πληρώνει τα 75 ευρώ και εκείνοι θα δίνουν τα 10 ευρώ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η διαβίωση, διότι αυτοί οι ασθενεί περίπου εκεί είναι 150 ημέρες με 200 ημέρες που μένουν αυτοί οι για ασθενείς η εκεί για να οκληρωθεί η θεραπεία. Όλα αυτά αφορούν τη Γερμανία. Αυτή. Ε, μετά έχουμε περίπου ε, σχεδόν 11 παιδάκια, τα οποία είναι στην πανεπιστημιακή κλινική ε, στο Σαριτέ. Εκεί έχουμε κάνει μία συμφωνία. Είναι τα, τα McDonald's House. Εκεί είχαμε μόνο ένα department. Όταν είχα πάει εγώ το 2020, κατάφερα και πήρα 13 department εκεί. Και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι. διότι είναι παιδάκια με λευχαιμία και είναι παιδάκια με νευροβλαστώματα και πριν ακριβώς δύο μήνες, Είχαν έρθει κάποια εμβόλια τα οποία ε, οι Γερμανοί τα είχαν ζητήσει από την Αμερική και αυτά τα εμβόλια για το νευροβλάστομα θα ήταν μόνο για τα παιδάκια τα οποία είναι Γερμανοί υπήκοοι. Ε, έχω ένα πάρα πολύ καλό συνεργάτη διοικητικό στη Γερμανία, με ενημέρωσε για αυτό το θέμα και ζήτησα εγώ να μιλήσω πάλι με τη διοίκηση ε, του νοσοκομείου και κατάφερα. Ε, αυτά τα πέντε παιδάκια που έχουμε εκεί, συν τα υπόλοιπα που περιμένουν, που έχουν για μεταμόσχευση, αυτά τα πέντε παιδάκια με τον ευρωπλάστομα πήραν ε, επήραν το εμβόλιο δωρεά. Πολύ σημαντικό είναι να πάρουν μόνο οι Γερμανοί, πολύ, να το πάρουν και όλοι, ναι, να όλοι το πάρω, οι ξένοι ναι, που ναι, είναι Φυσικά, στη όχι, Γερμανία. Οι ξένοι, όχι, μόνο οι Κύπροι. Α, μόνο οι Κύπροι. Μόνο οι μάλιστα. Κύπροι. Αυτοί ήταν, ήταν, έτσι κάποιες συνομιλίες που είχαμε. Ε, ε, ο ο διοικητικό μου πηγαίνει μία φορά την εβδομάδα και γυρίζει όλα τα, τα νοσοκομεία τι τυχόν προβλήματα. Ε, προβλήματα. Είναι σε καθημερινή επαφή. Τώρα ήταν στο Σαριτέ. Έχουμε και πάνω στο Ανόβερο, στο Hildestein μια πολύ μεγάλη πανεπιστημιακή κλινική που στέλνουμε εκεί νευρολογικά και ορθοπαιδικά περιστατικά πολύ δύσκολα και έχουμε ακόμη ένα πολύ βαρύ ε, νευρολογικό περιστατικό το οποίο το έχουμε λίγο έξω από το Ντούσελτοφ σε μια πανεπιστημιακή κλινική και έχουμε και ένα νεαρό ετών ε, ε, σχεδόν 23 ο οποίος αναμένει για μεταμόσχευση καρδίας. Ζει εκεί και ε, έχει ένα μικρό μηχάνημα, τάμπλετ, το οποίο το κρατάει. Αυτή είναι η τεχνητή του καρδία. Και περιμένοντα τη μεταμόσχευση. Τη... Αυτή είναι για τη Γερμανία. ναι Όλα αυτά για τη Γερμανία. Πάμε να δούμε τι υπόλοιπε χώρε. Ναι. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Ε, και να σημειώσουμε εδώ στη Γερμανία οι ασθενείς όλοι είναι με το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας με το S2 είναι το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας δεν είναι private οι ασθενείς έχουμε μετά ε, στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ έχουμε στην πανεπιστημιακή κλινική του Σίβα τελασομέρ εχουμε εκεί σχεδόν ΣΥΜΠΑ τελασομερ εχουμε εκει σχεδον πεντε ασθενείς. Έχουμε το κοριτσάκι μα, το οποίο έχει γίνει η μεγάλη επιχείρηση. Τι γίνεται, Έχουμε Αυτό το την κοριτσάκι υγεία του. αναμένουμε ναι. αναμένουμε ε, να αποσωλειωθεί. Αναμένουμε. Ε, εγώ μπορώ να πω ότι ε, η τελευταία ενημέρωση ετσι που είχα και χθε, το κοριτσάκι ε, πάει. Από το καλό στο καλύτερο. Συνεπώ μπορούμε να το πάρα δώσουμε. Πάρα δηλαδή, πολύ από το καλό στο καλύτερο. Από το καλό στο καλύτερο, το κοριτσάκι αλλά με ακόμη στρεπτό περιμένουμε, κοκό, στο περιμένουμε, περιμένουμε να αποστολισθεί. Να πω... Ναι, ναι, ναι. Ήταν πραγματικά, ναι. πραγματικά ναι. κύριε Κυριάκου, μου, εγώ μπορώ να σα πω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση που πήρα. Ε, διότι ε, το παιδάκι, εάν έμενε εδώ, πραγματικά θα πέθανε. Αυτό ήταν δεδομένο, ε, το είχαμε συζητήσει και με τους Ισραηλίτες όταν είχε φύγει ο Ισραηλίτης και είχε πάει πίσω στο Ισραήλ την επόμενη μέρα για ώρα 7 το πρωί είχα εγώ μια μεγάλη συνομιλία και γι' αυτό αποφάσισαν να γίνει αυτή όλη η όλη μεγάλη επιχείρηση για αυτό το παιδάκι. Συνεπώ, από το καλό στο καλύτερο. Από το καλό στο να καλύτερο. Επίση, έχουμε και σε τίτλο Η πορεία τη υγεία του κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Ισραήλ με στρεπτό κοκό. Ε, ναι. ε, Επίση, έχουμε και δύο ασθενεί που κάνουν αποκατάσταση. Πολύ σοβαρά περιστατικά. Και έχουμε ακόμη ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ένα πολύ μεγάλο ε, περιστατικό το οποίο χρειάζεται μια εξειδικευμένη πλαστική επέμβαση. Και έχουμε και άλλα δύο περιστατικά στο Σνάιντερ. Ε, πρέπει να πούμε ότι ε, μεταμοσχεύθηκε ένα αγοράκι ετών ε, έξι ετών, το οποίο μεταμοσχεύθηκε και του έδωσε τον εφρό η μητέρα του και πέτυχε η μεταμόσχευση θα έρθουν ετέλος Ιανουαρίου. Και έχουμε ακόμη ένα πολύ σοβαρό νευρολογικό περιστατικό και αυτό είναι στο Σνάιντερ. Είναι τα δύο νοσοκομεία του Ισραήλ και λέω στο Σνάιντερ διότι τα παιδάκια για μεταμοσχεύσεις δεν τα κάνουν στο Τέλα σομερ. Το Τέλα Σομέρ κάνει ενήλικες, το Σνάιντερ κάνει μωρά και παιδάκια. Αυτά είναι στο Ισραήλ. Ε, από έχουμε, το Ισραήλ που πάμε. Από το Ισραήλ θα πάμε στην Ελλάδα ναι. που έχουμε περίπου 7 περιστατικά. Εκεί έχουμε περιστατικά στη Θεσσαλονίκη ε, που είναι στο, στο πάνω στην πανεπιστημιακή ε, κλινική στον παπα στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι ασθενείς. Πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη και δεν πάνε στη Γερμανία. Έχουμε και εκεί ασθενεί οι οποίοι περιμένουν τέσσερι ασθενεί που περιμένουν ε, για μεταμόσχευση ε, μυελούν ε, των οστών. Έχουμε επίση έναν ασθενή στο Ονάσιο, ο οποίο ε, εμεί τον εστείλαμε ε, την, την ημέρα που έγινε το περιστατικό με εκείνο το παιδάκι. Ήταν αυτό η Ημέρα Δευτέρα. Και και αυτό το Όχι, ναι. την Κυριακή. Ναι. Μου τηλεφώνησαν οι συνεργάτε μου εκεί στο Νάσιο. Ήταν έτσι η ώρα, 7 το πρωί που μου τηλεφώνησαν. Και μετά πήγα εγώ στο Υπουργείο και βγάλαμε την αεράμπουλα με τον ασθενή. Και, στο και πήγε δώρα. και πέτυχε η μεταμόσχευση και είναι εκεί μεταμόσχευση πνευμόνων. Στο κύπρο. σύνολο, Μπράβο. οι ασθενεί μα εδώ στην Κύπρο ήταν πέντε ασθενεί που περίμεναν μεταμόσχευση πνευμόνων. Οι τρει είχε γίνει. Πέρσι το 22 ο ένας απεβίωσε και ο άλλος που επήγε και περιμένει τώρα ακόμη ένα για, ας, για μεταμόσχευση. Πολύ σοβαρά περιστατικά. Και είχαμε και, και, επίσης, και στην Ελβετία. Ε, όχι, έχουμε στο Βέλγιο. Α, στο έχουμε βέλγιο, στο ναι. Βέλγιο. Ε, έχουμε εκεί ε, πάλι έναν ασθενή, τον οποίο ε, μα είχαν πει και πήγε εκεί πάλι για μεταμόσχευση πνευμόνων. Έχουμε στη Γαλλία. Έχουμε στη Γαλλία ένα, δύο, τρία περιστατικά. Ε, στην, ε, στη Γαλλία έχουμε τρία περιστατικά. Έχουμε ένα περιστατικό δύο περιστατικά τα οποία είναι στο Paul Rouge, είναι στην Παρεπιστημιακή Κλινική στη Γαλλία που έχουμε κάνει και εκεί μεγάλη συνεργασία και στέλνουμε και εκεί περιστατικά για μεταμόσχευση ύπατος. Είναι δύο στο Paul Rouge και έχουμε στο Institute Curie έχουμε ένα πολύ βαρύ οφθαλμολογικό περιστατικό. Και εκεί στη Γαλλία είναι με το S2 που πάνε. Και επίσης έχουμε και στην Αγγλία, ε, πάλι ε, περιμένουμε τέσσερα περιστατικά στο Royal Free, τα οποία τα στέλνουμε εκεί πάλι για μεταμόσχευση ε, ύπατος. Ε, έχουμε, και, έχουμε και στο Great Ormond κάποια παιδιατρικά περιστατικά, τα οποία ε, πληρώσανε τη διαφορά από τη Γερμανία και πήγανε και πήγα στην, στην Αγγλία. Ας ναι. ε, επίσης... Άς, λοιπόν, μπορεί κάποιος να θέλει να αλλάξει να πληρώσει ναι, τη διαφορά. Να τη διαφορά και, και πάει σε άλλο γιατρικό Συνολικά κέντρο. Συνολικά το 22 πόσους ασθενείς στείλατε στο εξωτερικό. Στο 22 στείλαμε 1242 ασθενείς στο εξωτερικό και σηκώσαμε Μπράβο. 74 αεράμπουλες που τις εσηκώσαμε. Και από το 1242 τώρα ε, 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 είναι μόνο 64 άτομα. 64, είναι καλό αλλά αυτό, γιατί πάνε, θεραπεύονται, πάνε, θεραπεύονται έρχονται, ναι. έρχονται. Κοιτάξτε κύριε Κυριάκο μου, θα σας πω, και πραγματικά εγώ το λέω με όλη την ειλικρίνεια, που και με γνωρίζετε, ποτέ δεν λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αυτά τα περιστατικά που πάνε στο εξωτερικό, είναι περιστατικά τα οποία δεν μπορούν να γίνουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή σε έναν πληθυσμό που έχουμε 900.000 πάνε αυτά τα 1242 περιστατικά. Είναι βαριά περιστατικά, πολύ δύσκολα περιστατικά, θέλουν πολυθεματικές ομάδες. Αλλά ε, αυτή, αυτά τα περιστατικά πάνε σε πανεπιστημιακές κλινικές. Κλινικέ οι οποίε είναι δοκιμασμένε. Εγώ έχουμε μια επαφή στιγρά την ξέρουμε προσφέρουν. τι προσφέρουν. Εγώ Ακριβώς. μην ξεχνάτε ότι ήμουνα και πήγα και στο Ισραήλ, πήγα και στην Γερμανία, πήγα στην και υπάρχουν Ελλάδα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι και και πάνε και πάνε και οι οποίοι πάλι. παρακολουθούν ιδιαίτερα πια για τη Γερμανία, που είναι το μεγαλύτερο πια ποσοστό. Ο Αντρέα ο Χρήστο είναι ένα εξαιρετικό διοικητικό ο οποίο του παρακολουθεί. Αλλά και η ομάδα μου εμένα στο Υπουργείο, πραγματικά, κύριε Κυριάκομο, δίνουμε έτσι. Μα φαίνεται μας. και φαντάζομαι είναι και δεκάδε τα αιτήματα που τα παρακολουθούν. Και να σα πω και κάτι. Ναι. Ε, ε, έχουμε τώρα περιστατικά τα οποία ετοιμάζονται πια για να πάνε. Εγώ θα σα πω και κάτι. Αυτό όμω το κομμάτι είναι τόσο πολύ δύσκολο. Διότι είναι ένα συγκερασμό ναι. ιατρικών, οικονομικών, ψυχολογικών θεμάτων. Όλα μαζί. Είναι πολύ παράγοντα. Και ναι. η, η, ο έχει θέλει κάτι. Ε, ε, έχει άλλες σκέψεις. Ε, πολλές φορές είναι συχισμένος. Εμείς όμως αυτό ακούμε, ακούμε τι λέει ο άρρωστος και προσπαθούμε εμείς να κάνουμε αυτό το συγκερασμό Πάντα για το καλό στο συμφέρον. Και αυτό που έγινε τώρα στη Γερμανία ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι για του ασθενεί. Διότι όσο μειώνονται τα, τα έξοδα, θα μπορεί ο άρρωστο. Παίρνουν ανάσε. Στη Θεσσαλονίκη, φυσικά, Εκεί δεν έχουμε κάτι δωρεάν, αλλά εάν είναι, είναι λίγοι ασθενεί που αποφασίζουν να πάει στη Θεσσαλονίκη, προτιμούν ε, πάνω στη Γερμανία. Και στο Σαριτέ, όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία είναι με λευχαιμία, με, 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 με βλάστομα. Ε, είναι Η οι οικογένειά του, είναι το McDonald's House. Ε, και ε, προχτέ στι 30 του, ε, του Δεκέμβρη, ε, εμεί έχουμε. Έναν πάτερ στη Γερμανία, με τον οποίο εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είναι Έλληνα ο άνθρωπο, και ζήτησα εγώ από το διοικητικό μου να πάρει τον πάτερ, να πάρει και μια βασιλόπιτα και πήγε και έτσι να πάνω και στο Φρανκφρόντερ Φρανκ και πήγε καλά, ναι. εκεί για να κοινωνήσει ε, τον κόσμο. Είναι, μπορεί να είναι μικρά, Όχι, μικρά, είναι μικρά, μικρά είναι αλλά σημαντικά, είναι σημαντικά, γιορτών, σημαντικά, σημαντικά κάνετε, για να δίνουμε ναι. έτσι αυτό. Ε, αυτό που θέλει ο άρρωστο και να σα πω κάτι, κύριε Κυριάκο μου. Πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι άνθρωπο και πρέπει να σκέφτεσαι πώ περνάει ο άλλο. Τι περνάει, πώ μακριά από την οικογένειά του μπορεί να έχει ένα σύντροφο μαζί του ή μία συντρόφισσα ή μοιρασμένε οικογένειε. Κάποια παιδιά είναι εδώ, κάποια παιδιά ναι, ναι. είναι εκεί. Ναι. Ε, εντάξει, και κάποια περιστατικά ξέρετε ότι ε, μπορεί ε, ε, να μα. Να αποβιώσουν, ναι, ναι, γιατί είναι ναι, ναι, βαριά, περιστατικά. βαριά περιστατικά. Και εμεί πάλι αναλαμβάνουμε και φέρνουμε το φέρετρο στην Κύπρο. Ναι. Και εκεί έχει, έχει πόνο. Έχει, έχει διαδικασία. Μεγάλο πόνο, έχει ναι. μεγάλο πόνο. Δηλαδή, το κάθε τι που κάνουμε, καταθέτουμε την ψυχή μας και, και το συνεχίστε. καταθέτει η ομάδα. Και είμαι έτσι πάρα πολύ, εγώ είμαι πολύ έντονη για τα θέματα των ασθενών. Διότι ο κόσμος κύριε Κυριάκου, ναι, περνάει δύσκολα. Δεν μπορούμε εμεί να τα ωρεοποιούμε Περνάει δύσκολα Και αυτό το κομμάτι Έμεινε σε εμά Και θα συνεχίσει να Για κοντάσεις. να μπορούμε εμεί να εξυπηρετούμε τον κόσμο Γιατί αυτά είναι και μία τεχνογνωσία Είναι δέκα χρόνια που κάνουμε αυτή τη βιβλία ε, Ξέρουμε είναι σημαντικό το κάθε τι ο... Και ξέρουμε τι μπορεί Ο άρρωστος ε, να θέλει τι διάφορε συνεδρίε, τα φάρμακά του, την ασθένεια του, τα χειρουργία του. Έχουμε και μια πολύ μεγάλη συνεργασία με το Υγεία. Το Υγεία στην Ελλάδα είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία μέσα στα Βαλκάνια, Μάλιστα. που στέλνουμε Ακριβώς. εκεί πολύ βαριά νευροχειρουργικά περιστατικά. Τώρα δεν έχουμε αυτέ τι μορφέ. Μακάρι μέρες. δηλαδή για να διάσουν ναι. και τα νοσοκομεία, να μην χρειάζεται να Πρέπει να πούμε αλλά για τη χρειάζεται... μεγάλη προσφορά Μάλιστα. του Υγεία στην Ελλάδα. Έχει και το Μετροπόλιταν Α και Β, έχουμε και το Μητέρα. Αλλά σήμερα είναι και στο Απολόνιο. Σήμερα ο Γιάννη, ο Τζανάμπαρο, ο οποίο αναλαμβάνει ε, περιστατικά καρδιοχειρουργικά για παιδάκια ηλικίας 10 ε, ετών, που μπορούν να χειριστούν, μπορούν να τα, να να χειριστούν. Βάζεις, εδώ, βάζεις. όχι τα νεογνά, τα βάζεις. παιδιά. Ναι, και φυσικά και άλλα μεγάλα περιστατικά είναι εντό ε, Γεσί, γιατί εμεί σε στέλναμε πάνω στον Ντούσελτοφ αρκετά καρδιοχειρουργικά, τα οποία Ενώ πλέον ήταν για παιδάκια, για αυτά τα Μάλιστα. παιδιά, για αυτά. όχι όμως για τα νεογνά. Τα νεογνά συνεχίζουμε και τα παίρνουμε στο, στο Ισραήλ mm -hmm. και φυσικά η μεγάλη μας συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική του Τέλα Σομερ, at any time που θα τους τηλεφωνήσουμε, πάντα ανταποκρίνονται βάζεις. σε εμά. Και γενικά, έτσι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες τις διοικήσεις των διαφόρων νοσοκομείων που συνεργάζονται μαζί μου για το καλό νοούμενο συμφέρον των ασθενών Υγεία. το τέλος του Μάλιστα. τούνελ κύριε Κυριάκου μου είναι ο ασθενής εγώ το λέω και το εννοώ και το χαμόγελο όταν θα το δείτε να επιστρέφει συνεχίστε το σπουδαίο έργο ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά την αγάπη μου καλή συνέχεια καλά. ευχαριστώ πάρα πολύ <laughs> να είστε